κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έμοιαζε και μοιάζει και είναι, και γι' αυτό μπήκε, ένα, βάλτε όσοι εισαγωγικά θέλετε, δεν υπάρχουν στον προφορικό λόγο, εύκολο νομοσχέδιο σκοπιμότητας για την κυβέρνηση. Το έφερε εδώ για να διευκρινίσει ποιος θα είναι ο συνεργαζόμενος της αντιπολίτευσης μαζί της, ποια θα είναι η κεντρική πολιτική ενισχυμένη όποτε τη χρειάζεται, ποιο κόμμα με απόψεις προεκλογικά υπογεγραμμισμένες ως άθλιες, μακροδεξίες, οτιδήποτε άλλο, θα πληθεί καταλλήλως έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις σκοπιμότητες της κυβερνητικής πολιτικής στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για τις πυρκαγιές και μιλάμε ταυτόχρονα και για την ψήφο των αποδήμων. Θα κρατήσω τον όρο, αν και δεν είναι ακριβής, γιατί δεν θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και δεν θα μας καταλάβει κανένας. Στα αλήθεια, κάνατε χρήση, κυρία Υπουργέ, και εσείς και ο Πρωθυπουργός, κατά κόρον μιας λέξης, η οποία είναι απαράδεκτη, η διευκόλυνση. Η διευκόλυνση, η διευκόλυνση, υπογραμμίζοντας στην πραγματικότητα το βαθύτατα ταξικό χαρακτήρα όλης αυτής της πολιτικής και στο ζήτημα της ψήφου. Απίστευτο πράγμα. Διευκόλυνση. Ζούμε σε μια χώρα όπου αλλάζουμε τις λέξεις και τις αλλοιώνουμε για να μας βολεύουν. Είναι υποχρεωτική η ψήφος στην Ελλάδα ή δεν είναι? Είναι υποχρεωτική. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα, για απόσταση άνω των 200 χιλιόμετρων, απαλλάσσεσαι τις υποχρεωτικότητες να ψηφίσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? 200 χιλιόμετρα! Και κάθεστε και μου μιλάτε τώρα αν θα ψηφίσει κάποιος στη Βραζιλία ή αν θα ζει στη Νότια Αμερική και θα πάει να ψηφίσει στη Νέα Υόρκη. Αυτό μου λέτε. Ή αν θα δουλεύει στο Χονγκ Κονγκ και θα πάει στην Κίνα για να ψηφίσει. Ή το ανάποδο. Και δεν ξέρω εγώ από πού αλλού. Και αυτό το λέτε διευκόλυνση. Κατά ποια έννοια, ποιον διευκολύνετε? Στα 200 χιλιόμετρα, αν θέλετε να διευκολύνετε τον Έλληνα πολίτη να ασκήσει το δικαίωμά του και ταυτόχρονα να είναι εντάξει με την υποχρέωση τη συνταγματική, θα του είχατε δωρεάν εισιτήριο. Θα του είχατε τη δυνατότητα να εφεύγει από τη δουλειά του να περάσει στα 200 χιλιόμετρα. 200 χιλιόμετρα. Έχετε βάλει τιμολόγιο. Τιμολόγιο, έχετε βάλει διόδια. Απαλλάσσετε τις υποχρεώσεις. Και η άνω των 70. Και καθόμαστε και συζητάμε για διευκόλυνση των Ελλήνων στο εξωτερικό. Τι ακούστηκε εδώ μέσα, είναι απίστευτο. Όταν λέω απίστευτο, απίστευτο. Μέχρι ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναστήθηκε σήμερα εδώ και είναι και καγιά μέρα αυτό που τα λέμε. Είναι κακιά μέρα. Είναι βαθιά αντικομουνιστική μέρα για να επικαλεστεί κάποιος τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σαν σήμερα είχαμε το ιδιώνυμο του Βενιζέλου. Με στόχο τους κομμουνιστές. Και κάθε αναφορά που γίνεται εδώ μέσα γίνεται στο πύλινα και δαιμονίων για τους κομμουνιστές. Λοιπόν, πάρτε το απόφαση. Όξι να γκέλιν λακεδαιμονείς, ότι τι δε ήμεθα της εργαζομένης ρήμας υπηθόμενη. Δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ, 100 χρόνια. Πάρτε το απόφαση. Γιατί δεν φεύγει ο λαός από εδώ. Καθόμαστε και συζητάμε τώρα εσπευσμένα, με σούντος του θέρους και της τραγωδίας που λέγεται πυρκαγιές, οι οποίες πυρκαγιές είναι συμφεροντολογικός και από πλευράς εξυπηρέτησης του μεγάλου κεφαλαίου, απίστευτα ωραίος τρόπος να περνάς με λαϊκή ανοχή τα πράγματα. Και όμως, δικαιωνόμαστε και στο ένα και στο άλλο. Ο λαός σώζει το λαό. Δείτε το αυτή τη στιγμή να γίνεται ορατά, φανερά, μπροστά στα μάτια σας, συνδέοντας την πραγματικότητα και το νομοσχέδιο και τις πυρκαγιές, διά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Είναι οι ροδίτες κάτω. Είναι οι εργαζόμενοι πυροσβέστες και οι εργάτες στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που έχουν βάλει πλάτη για να σωθεί ο κόσμος. Δεν είναι ούτε ο συγκροτημένος κρατικός μηχανισμός, ούτε ο συντονισμός. Αυτός ούτως ή άλλως εξαντλήθηκε 5 χρόνια μετά το μάτι, το ανεκπαίδευτο αστικό κράτος κατάφερε να καταλάβει μόνο ένα πράγμα ως μάθημα. Το 112. Και εκεί τελειώνουν όλα. Γιατί μέσα στα 5 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα που να μην συντελεί στον πανικό την ώρα που ξεσπάει μια πυρκαγιά. 95% λένε όλοι οι ειδικοί από εμπρισμό. Επομένως, ο θαυμασμός ξαφνικά προς την εργατική τάξη είναι η ίδια εργατική τάξη που έχει πάει από τον Απρίλη να δουλέψει στη Ρόδο ή στην Κέρκυρα και δεν μπόρεσε να ψηφίσει.
Και δεν μπόρεσε να ψηφίσει γιατί δεν πήρε άδεια από το αφεντικό. Γιατί δεν είχε λεφτά από τον ταπεινό και πενιχρό μισθό. Είναι οι ίδιοι εκεί που ζουν διπλή την τραγωδία. Την ώρα που εσείς συζητάμε για την ψήφο, που δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν και παρότι δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν, είναι εκεί και σώζουν τον εαυτό τους, τον γείτονα, τον άνθρωπο που είναι εργοδότη τους ενδεχομένως εκεί. Και ενδεχομένως τους πληρώνει και ελάχιστα λεφτά. Όπου έχουν πάει για να ζήσουν σε χώρα που καίγεται και σε περιοχή που καίγεται, για να δουλέψουν 6 μήνες και με ταπεινά λεφτά να επιζήσουν 12 μήνες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που είναι εκεί. Είναι ένας λαός που σώζει το λαό. Και έρχεστε και μιλάτε για ισότητα της ψήφου, για τον Έλληνα. Το δυστυχή που έφυγε στο εξωτερικό είναι αλήθεια. Υπάρχει και δυστυχής Έλληνας που κινείται στο εσωτερικό και δεν έχει την δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα της ψήφου του. Ήρθατε και φέρατε κάτι που σας μοιάζει εύκολο και στην πραγματικότητα είναι απογυμνωτικό της πολιτικής. Απογυμνωτικό της υποκρισίας. Απογυμνωτικό της ταξικής προσέγγισης κάθε ζητήματος, η οποία κατά ένα περίεργο τρόπο παίρνει αυτή η πολιτική μονίμως μία τιμολόγηση. Είναι κόστος να αποκτήσεις αεροπλάνα. Είναι κόστος να αποκτήσεις παραπανήσιους πυροσβέστες. Είναι κόστος να αποκτήσει η χώρα, κουλτούρα, αξίες της ψήφου στο επίπεδο της πραγματικής δημοκρατίας, όταν ακόμα και στους ετεροδημότες, εξαιτίας της δυσκολίας της ζωής, της έλλειψης χρημάτων, της έλλειψης δυνατότητας που θα αφήσει στα παιδιά, πώς θα αφήσει τον, τι θα πει το αφεντικό, δεν πάει να ψηφίσει μέσα στην Ελλάδα. Και ερχόσαστε και μιλάτε τώρα για τους Έλληνες που βρίσκονται έξω. Δεν σας είπε κανείς και ποτέ το κουκουέ να μην ψηφίσουν. Θα μου πείτε, εδώ διαστρεβλώθηκε μια κριτική στο ριζοσπάστη και έγινε πολιτική απάντηση εδώ μέσα, λες και ποτέ επέτρεψε το είδος των κομμουνιστών προσωπικές επιθέσεις στο επίπεδο της λέξης έκτρωμα, όταν εκτρωματική παραμένει μια πολιτική και αυτή τη λέξη και αυτό το σχόλιο δεν πρόκειται να το αποφύγει κανείς. Επομένως, εδώ δεν δίθεται ζήτημα ψήφου. Δίθεται ζήτημα κριτικής, ουσιαστικής, βαθιά πολιτικής, στα αλήθεια αντιλαϊκής, στα αλήθεια αντιδημοκρατικής, φανερότατα υποκριτικής ως προς το ποιος μπορεί, για ποιο λόγο, κρατήστε το cui bono, το τι σωφελείτε, να αλλοιώσει εκτροματικά το εκλογικό σώμα, μόνο και μόνο για να το εκμεταλλευτεί. Δεν πρόκειται παρά για μια κίνηση κυριολεκτικά εμπριστική, θα έλεγε κάποιος για να είμαι και επίκαιρη, μιας κατάστασης που μοιάζει να είναι τάχα μου δήθεν δημοκρατική, στην πραγματικότητα ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι. Αυτούς που μπορούν να ψηφίσουν και αυτούς που δεν μπορούν να ψηφίσουν. Η διευκόλυνση ήταν πάντοτε συνώνυμη στην Ελλάδα με χαμηλότερα πράγματα, από τη θητεία μέχρι το νοσοκομείο και από τις τάξεις και τις ζώνες πρώτης, δεύτερης, τρίτης του νεκροταφείου, από τα αστιάκια για την πρώτη και δεύτερη, τρίτη θέση του Τιτανικού. Δεν μπορείτε να τους κάνετε όλους κατοίκους της πρώτης θέσης σε μια χώρα όπου οι μισοί δεν κάνουν διακοπές. Αυτοί που κάνουν μπορεί να καίγονται μαζί με αυτούς που ήρθαν έξω πακέτο για να κάνουν διακοπές. Αυτοί που έχουν δεν κινδυνεύουν ούτε από τις πυρκαγιές, ούτε από την πολυκοσμία, ούτε από την άσκηση ψήφου δοτής τιμητικά ηθαγένειας ελληνικής. Κατά αυτήν την έννοια, νομίζω ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζετε με πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί χωρίς αυτήν και χωρίς την καλλιέργεια της λαϊκής αντίδρασης στα πραγματικά ουσιαστικά λαϊκά προβλήματα, η ψήφος πάβει να είναι όπλο υπεράσπισης των δικαιωμάτων του λαού και ενίοτε στρέφεται εναντίον του. Έχουμε δίκιο. Είχαμε δίκιο και κανένα ιδιώνυμο δεν θα το σταματήσει ποτέ, ακόμα και αν είναι πρόχειρη κριτική να βάλουμε μυαλό. Επειδή δεν βάλαμε μυαλό, σώζεται κόσμος και αυτό το δείχνουν οι άνθρωποι που είναι στο δρόμο και βοηθάνε τους άλλους ανθρώπους που καίγονται. Σας ευχαριστώ.